δικαιοσύνη νομίζω ότι πάντοτε η τελεία περίσπιση είναι εσωτερικό θέμα του δικαστή να μην επηρεάζεται από τις ξένες επεμβάσεις. Πρέπει να θωρακίσει το χαρακτήρα του και να κλείσει τα αυτιά του ο δικαστής ώστε να μην επηρεάζεται. Τα προβλήματα της δικαιοσύνης είναι αντίστοιχα με τα προβλήματα της κοινωνίας. Προετοιμάζεται τη δικαιοσύνη. Υπάρχουν νομίζω πολλά πράγματα που δίνουμε. Περισσότερα θα σας πω σε λίγο. Πολλές μέρες όπως περνάει όλος ο ελληνικός λαός. Πρέπει όμως να παραδεχτούμε ότι τα δείγματα τραγέδιας, τα τελευταία δείγματα που μας ήρθαν από τον δικαστικό χώρο είναι παρήγορα. Υπάρχουν δικαστές που έχουν θάρρος, έχουν αφοσίωση στο έργο τους και είναι και αποτελεσματικοί. Ελπίζω ότι η δικαιοσύνη θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στην προσβολή της, η οποία είναι πολύ σημαντική σε περίοδο οικονομικής δυσπραγίας. Γιατί πρέπει να απονέμει δικαιοσύνη προς όλους και να στηρίζει τους αδυνάμεους. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Που έχουμε σήμερα ως κεντρικούς ομιλητές δύο εξέχουσες προσωπικότητες της νομικής επιστήμης και της πολιτικής. Θέλω να πιστεύω ότι κατά την διάρκεια του βίου των όλοι αυτοί οι διοικητές έδωσαν το καλύτερό τους σε αυτό για να απονεμηθεί η δικαιοσύνη. Και στη δικαιοσύνη αυτή, στην οποία ελπίζουμε όλοι εμείς ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε για να μην κατατίσει η κοινωνία μας ζούγκλα.